Περιμένει να τον υποδεχθούμε, να τον καλημερίσουμε. Πολλά είναι αυτά που θέλουμε να τον ρωτήσουμε. Βέβαια, τώρα έχει και γερμανικές εκλογές, έχει και την αποτίμηση της ελληνικής πολιτικής ζωής για την κυρία Μέρκελ. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλημέρα, κύριε Αρέβη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Τώρα, να ζητήσουμε το σχόλιο και το δικό σας για την κυρία Μέρκελ, η οποία αποχωρεί μετά από 16 χρόνια. Υπάρχουν διάφορες αποτιμήσεις των Ελλήνων πρωθυπουργών. Βέβαια, για την κυρία Μέρκελ, από την πικρία του κυρίου Σαμαρά μέχρι την εξομολόγηση του κυρίου Τσίπρα. Διαβάζοντας την εξομολόγηση του κυρίου Τσίπρα, ναι, αυτό τον διθύραμο που έγραψε για την Άγγελα Μέρκελ, θυμόμουν τις εποχές του Go Back Madame Merkel και Τέταρτο Reich. Και ομολογώ, εμιδίασα λίγο, βλέποντας τη στροφή την οποία έκανε ο κύριος Τσίπρας, από εκεί που μας κατηγορούσε εμάς για μερκελιστές, να είναι ο βασικός απολογητής της θητείας Άγγελα Μέρκελ στην Ελλάδα. Αυτό είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα, και οι ιστορικοί του μέλλοντος σίγουρα θα βρουν έναν τρόπο να το χαρακτηρίσουν. Ναι. Τώρα, επί της ουσίας η κυρία Μέρκελ ήταν μια καλή. Είχε σχολιαστεί και μια και ο κύριος Σαμαράς επίσης στην επικαιρότητα, συγγνώμη για τη διακοπή. Είχε σχολιαστεί και η στάση σε εκείνο το πρώτο ραντεβού, το περιβόητο ουδής αναμάρτητος του κυρίου Σαμαρά, το θυμάστε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμαρά ο αγαπημένος κυρίας Μέρκελ ήταν ο κύριος Τσίπρας. Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς δεν έκανε τα χατήρια της κυρίας Μέρκελ. Ναι. Ότι είχαμε διαφορές. Δεν έκανε τα χατήρια της κυρίας Μέρκελ. Ναι. Και λέω τα δύο βασικά. Αφήστε το ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, τι έγραψε η ιστορία έχει σημασία. Είπαμε τα και δύο βασικότερα θέματα. Και εδώ. Τα οποία είχε θέσει η κυρία. Αφήστε την Ξαναπαραταμένα. Αυτά δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό. Αυτό που ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό είναι ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός της Ελλάδος είπε όχι στην κυρία Μέρκελ και στο υπερταμείο για τα 99 χρόνια και στη συμβιβασμό με τα Σκόπια. Και σε αυτά τα δύο κορυφαία για την κυρία Μέρκελ ζητήματα, αυτά που δεν έδινε ο Σαμαράς, τα έδωσε ο κύριος Τσίπρας. Αυτό προφανώς εξηγεί για ποιο λόγο τότε η κυρία Μέρκελ έριξε την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε. Την κυβέρνηση του Σαμαρά την έριξε η Μέρκελ, δηλαδή, λέτε? Ασφαλώς, διότι δεν έκλεινε την αξιολόγηση για να δημιουργήσει στην Ελλάδα πολιτική αστάθεια και να έρθει ο Τσίπρας. Όπερ και γένετο. Και ο Τσίπρας ήρθε και έδωσε στην κυρία Μέρκελ αυτό που δεν έδινε ο Σαμαράς. Αυτό έγινε στα τελευταία 6 χρόνια. Θα είχε αλλάξει η έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος αν είχε κλείσει την αξιολόγηση? Ή τα πράγματα είχαν πάρει ασφαλώς, πια μια αναστρέψη? Αν είχε, κλείσει την αξιολόγηση και μπορούσε να αρχίσει να κάνει δημοσιονομική χαλάρωση ο κύριος Σαμαράς, mm-hmm, θα μπορούσαν να δώσουμε πολύ καλύτερους όρους στη μάχη εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας, mm-hmm, και φυσικά αν όπως πήγαινε η οικονομία στο τέλος του 2014 με πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης είχε ολοκληρώσει τη θητεία κυβέρνηση Σαμαρά, η εξέλιξη μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετική. Η ουσία είναι αυτό το οποίο έγινε. Οι Γερμανοί τράβηξαν το χαλί κατά την πόρτα του κυρίου Σαμαρά, mm-hmm, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί θέλανε να έρθει ο Τσίπρας. Και η ιστορία τους δικαίωσε, καλώς θέλανε να έρθει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Σίβας τους έδωσε αυτά που δεν τους έδινε ποτέ ο Σαμαράς. Πάντως, μιας και αναφερθήκατε στις πρέσπες, κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, δεν ξεκινήσαμε από το χαρτοφυλάκιό σας. Τα πάμε όμως. Γιατί δεν σας φωνάζουμε μόνο για γενικό πολιτικό σχολιασμό. Υπάρχουν θέματα που σας αφορούν άμεσα και αφορούν και πάρα πολλούς. Άμεσα, προφανώς. Ακρίβεια, ανατιμήσεις κτλ. Όμως, μια και αναφερθήκατε στις πρέσπες, μου κάνει εντύπωση που σε αυτή τη συγκυρία ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρεται και αφήνει και μπηχτές σε βάρος του Πρωθυπουργού και για τις πρέσπες και για το ανασχηματισμό και για τις επιλογές του με μια αναφορά, με μια αποστροφή που είναι και περίεργη ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δεν θα γίνει ποτάμι. Πώς την είδατε αυτή την αναφορά? Δεν είδα καμία απολύτως μπηχτή του κυρίου Σαμαρά προς τον κύριο Μητσοτάκη. Αντίθετα, είδα ένα εγκόμιο του κυρίου Σαμαρά που το κύριο Μητσοτάκη και η κυβέρνησή του διέσωσαν την ελληνική οικονομία μέσα στην πανδημία με πολύ σωστές αποφάσεις. Τώρα, γιατί αυτό θεωρείται μπηχτή, δεν ξέρω. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφερθήκατε περί ποταμιού. Τα περί ποταμιού δηλαδή. Θέσεις, ναι. Είναι οι πάγιες ιδεολογικές θέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Μια εσωτερική ζήτηση Νέα Δημοκρατία, ήδη από την εποχή που κατέβηκε για αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και κατά τον τρόπο πολιτεύτηκε. Είναι πολύ λογικό ένας πολιτικός να υπερασπίζεται τις θέσεις του. Και για τη στο συγκεκριμένο όμως άρθρο, λογικό, το σημαντικό δηλαδή, δεν ήταν όλα αυτά που λέτε, αυτά ήταν αυτά που έλεγε η Μέρκελ. Δεν τα λέμε εμείς.
αν η συγκυρία τώρα ήταν κατάλληλη. Αλλά εντάξει, ο κόσμος μπορεί να σχολιάζει ό,τι θέλει. Σας λέω, ο κύριος Σαμαράς στηρίζει απόλυτα τον κύριο Μητσοτάκη και όλα τα άλλα που λέτε είναι να είχαμε να λέω. Λέτε ότι δεν υπάρχει ζήτημα αμφισβήτησης δηλαδή. Μα στην ίδια συνέντευξη σας λέω, λέει ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διέσωσε τις ελληνικές επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία. Αυτό δεν το προβάλλεται. Μάλιστα. Στην ίδια συνέντευξη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πιο, προκαλεί μεγαλύτερη αντίδραση αναφορά στην επιλογή προσώπων. Γιατί μπορεί να λέει ένα καλό, αλλά αφήνει και ένα υπονοούμενο. Μπορεί να λέει καλά, αλλά αφήνει και υπονοούμενα παράλληλα. Δεν αφήνει απολύτως κανένα υπονοούμενο. Αν ήσασταν δημοσιογράφος, τι θα προβάλλατε. Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όταν ήταν και ως πολιτικός διαχρονικά έχει κάποιες πάγιες θέσεις. Αυτές τις πάγιες θέσεις που είχε πριν γίνει πρόεδρος, ενώσου ήταν πρόεδρος, και τώρα που είναι πρώην πρόεδρος, αυτές εξέφρασε και στη συνέντευξή του. Δεν είπε κάτι τελείως διαφορετικό. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τώρα, καμία πάμε. Μας λέει. Ανατιμήσεις. Πού θα πάει, το πράγμα. Σήμερα έχουμε και στη Βουλή μια ζήτηση επίκαιρης επερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και σε μένα και στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ακριβώς γι' αυτό το θέμα. Πιστεύω θα είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πηγαίνω οπλισμένος με πολλά στοιχεία για να εξηγήσω ακριβώς το τι συμβαίνει. Πρέπει να σας πω ότι την Πέμπτη την Παρασκευή είχα την ευκαιρία να είμαι στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχα προσκληθεί για να κηρύξω την έναρξη του 5ου Ελληνοβρετανικού Συμποσίου στην Οξφόρδη. Και εκεί είδα την κατάσταση που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Που πρώτο θέμα είναι η ελλείψη στα καύσιμα, όπως φαίνεται μπήκε δελτίο στα καύσιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ελλείψη στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ από τη μέση της ημέρας και μετά είναι άδεια τα ράφια. Και οι τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια που έχουν οδηγήσει ήδη ορισμένες από τις εταιρείες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στη χροκοπία και στο κλείσιμο. Δεν είναι κανείς από τις συνθήκες αυτές που έχουν διαμορφωθεί κάτι διαφορετικό και από τις άλλες χώρες. Αντιθέτως, τα ζούμε πολύ ιδιότερα. Μιλάμε ένας επάνω στον άλλον. Είναι και αποτέλεσμα του Brexit αυτές οι ελλείψεις. Και εγώ μιλάγαμε, διακόψτε. Ναι, για να σας επισημάνω ότι ναι, μεν είναι για την ακρίβεια, αλλά είναι και από τον Brexit, αλλά προς τη χροκοπία. Ως προς την χροκοπία των εταιριών της ενέργειας δεν είναι το Brexit, είναι οι πολύ ψηλές τιμές της ενέργειας. Άρα λοιπόν ξαναλέω, αυτά τα φαινόμενα τα ζουν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη καθώς έχουμε διεθνείς αυξήσεις μεγάλες, εξακολουθούμε στην Ελλάδα να τα βιώνουμε πολύ ποιότερα από πολλούς άλλους. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι δεν αυτό υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι το ζούμε ποιότερα από πολλούς άλλους. Ναι, το ακούω, αλλά λέω ότι το γεγονός ότι η εκτίμησή σας είναι η ποιότερη επίθεση των ανατιμήσεων σημαίνει ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω παρέμβαση, σημαίνει ότι υπάρχει χώρος να παρέμβεται περαιτέρω έτσι ώστε να μην πληγούν τα νοικοκυριά. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Όσον αφορά τις αυξήσεις στην ενέργεια, μέχρι τέλος του χρόνου όλες τις αυξήσεις και τα νοικοκυριά τις πληρώνει το κράτος. Άρα δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας εκεί. Όσον αφορά τις γενικές αυξήσεις στα τρόφιμα, στο λεγόμενο καλάθι της νοικοκυριάς, έως σήμερα φοροαπαλλαγές που έχουν ψηφιστεί υπερκαλύπτουν το ποσοστό των αυξήσεων. Άρα και πάλι δεν υπάρχει ζημιά για το καλάθι της νοικοκυριάς μέχρι στιγμής. Εάν χρειαστούν περαιτέρω παρεμβάσεις, πράγματι, εφόσον η οικονομία μας αναπτύσσεται με ακόμα υψηλότερους ρυθμούς, ακόμα και από το 5,9. Το αναθεωρημένο μας στόχο, θα υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο για να παρέμβει εκ νέου η κυβέρνηση τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός θα το κρίνει σκόπιμο. Δεν υπάρχει ζήτημα πανικού. Η κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά ελεγχόμενη. Έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη το μήνα Σεπτέμβριο. Τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό. Μάλιστα. Ναι, αυτό μας λέει. Μάλιστα. Είναι και από τα στιγμή τώρα, που θα παραθέσετε. Αφορά... Λέει τις δεύτερες χαμηλότερες αυξήσεις τιμών. Ναι. Τι είπατε? Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, κύριε Υπουργέ. Μου κάνει εντύπωση το σχόλιο του κυρίου Κίρτσου, ο οποίος λέει ότι κούει τον κόδωνα του κινδύνου και λέει ότι είναι μια υψηλού ρίσκου επιλογή η πώληση της ΔΕΗ, ότι ειδικά σε μια περίοδο μεγάλης ενεργειακής κρίσης, λέει ότι θα προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στα νοικοκυριά, και αυτό το σχόλιο έρχεται την ώρα που η αντιπολίτευση, ιδίως η αξιωματική αντιπολίτευση, σας κατηγορεί για έκλειμα και υπενήσετε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδου ευθύνε εκτό από πολιτικέ. Καλά, φοβηθήκαμε τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε λίγο το θέμα τη ΔΕΗ στα σοβαρά. Τι είχε συμβεί επί κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, η ΔΕΗ, το 51% λέει που είχε το δημόσιο, είχε περάσει στην πραγματικότητα στον έλεγχο του υπερταμείου. Το υπερταμείο είναι το ταμείο που φτιάχτηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, συμφωνία με την κυρία Μέρκελ, τα λέγαμε προηγουμένω για 99 χρόνια. Στο μνημόνιο που υπέγραψε ο κ. Τσίπρας το 2017, υπήρχε η ρητή δέσμευση της χώρας να πουληθεί το 17%
των μετοχών της ΔΕΗ και τα χρήματα να πάνε προς εξυπηρέτηση του χρέους. Λέει τα χρήματα του 17% να τα πάρουν οι δανειστές μας. Μάλιστα το 2017 ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του προσέλαβαν και ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο για να ξεκινήσει η διαδικασία της πώλησης αυτού του 17%. Δεν πουλήθηκε το 10%, διότι στο ενδιάμεσο ο κύριος Τσίπρας χρεοκόπησε πρακτικά τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ παρελήφθη από τον κύριο Τσίπρα στο 1,5 ευρώ η μετοχή, σήμερα έχει γύρω στα 8, για να καταλάβουμε διαφορά, με ζημιές περίπου 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή η συνολική αξία της ΔΕΗ που μας παρέσει ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν μεγαλύτερη των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή είχε φαλιρίσει. Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πολύ μεγάλο κόπο και πολύ συντονισμένες ενέργειες πέτυχε ένα μικρό θαύμα. Η ΔΕΗ σήμερα έχει αυξήσει εξαιρετικά την κεφαλαιοποίησή της. Πολύ πάνω από το 1,5 δισεκατομμύριο. Ναι. Να έχει μειώσει το δανεισμό της περίπου κατά το μισό. Και το κυριότερο, πέτυχε το 17%, το οποίο σύμφωνα με τη συμφωνία του κυρίου Τσίπρα θα πήγαινε στους δανειστές, να παραμείνει ως κεφαλαιοποίηση η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ για να μπορέσει να αντέξει το διεθνή ανταγωνισμό και να μεγαλουργήσει τις επόμενες δεκαετίες, χρειάζεται επενδύσεις περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές λοιπόν έχουν ληφθεί μέσα από τις στρατηγικές συμφωνίες και τους στρατηγικούς εταίρους που βάζει μέσα η ΔΕΗ. Το ποσοστό που μένει στο υπερταμείο του 34% παραμένει το υψηλότερο ποσοστό ως υψηλότερος μέτοχος άτομα, άνω με πραγματικότητα παραμένει στο δημόσιο. Αλλά ταυτόχρονα η εταιρεία έχει και ένα μεγάλο κεφάλαιο για να μπορέσει να επενδύσει και να πάει μπροστά. Από όποια σκοπιά και αν το δει κανείς, πρόκειται περί μιας πολύ μεγάλης εθνικής επιτυχίας. Γιατί τώρα, αν θα γινόταν κάποια διαδικασία για τη ΔΕΗ, θα έπρεπε να γίνει για την περίοδο Τσίπρα, γιατί έφτασε στα 300 εκατομμύρια. Αλλά ευτυχώς η κυβέρνηση, να μην κατέσει δυστυχώς, δεν ξέρω ότι ευτυχώς το είπα έτσι, μπορεί και δυστυχώς, έχει μεγάλη μεγαθυμία προς πολιτικούς αντιπάλους. Τότε γιατί ο κύριος Κίτσος σας λέει ότι είναι κίνηση υψηλού και εθνικού ρίσκου την ώρα μιας πολύ μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Ο κύριος Κίτσος δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι πρόχειρο να σας απαντήσω γιατί το έγραψα τον κύριο Κίτσο. Θα καλέσω τον κύριο Κίτσο και θα σπεί τη γνώμη. Για την ώρα δεν ρωτάνε. Αν η ώρα είναι κατάλληλη, θεωρείτε που γίνεται αυτό. Μπορεί να έχει πολύ καλά τις γνώμες του. Δεν έχω καμία διαφωνία μαζί του. Μπορεί να θυμάται και τα νιάτα του. Δεν ξέρω. Επί της ουσίας η στιγμή είναι πολύ κρίσιμη και πολύ σωστή. Διότι τώρα η κεφαλαιοποίηση δεν είναι υψηλή. Ναι. Τώρα χρειάζεται να πείσει όσο θα έχει το κεφάλαιο για να κάνει αναγκαίες επενδύσεις και να μπορέσει να εξυγχρονίσει το δίκτυό της και τις μονάδες παραγωγής της για να παραμείνει ανταγωνιστική στο μέλλον. Τώρα είναι η ώρα να μπορέσει να έχει κεφάλαια για να κάνει τη διείσδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πολύ μεγάλη ένταση. Οι εργαζόμενοι πώς θα προστατευτούν. Αντί το 17%, να πάει στους δανειστές, έμεινε στην εταιρεία. Εντάξει. Και αλλά μόνο γι' αυτό θα έπρεπε όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ να μην ξαναμιλήσουν για τη λέξη ΔΕΗ, να μην λένε τη ΔΕΗ καθόλου στο στόμα τους. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μείζον θέμα το αν θα προστατευτούν οι εργαζόμενοι, το αν το δημόσιο που χάνει την κυριαρχία ποιος του. Είπε ότι, ποιος είπε ότι θα ανησυχούν οι εργαζόμενοι. Σας είπα το μάνατζμεντ παραμένει στο δημόσιο, κύριε Παυλόπουλε. Τι λέτε. Κύριε Παυλόπουλε, μη δημιουργούμε ανησυχίες εκεί που δεν υπάρχουν. Σε όλες τις μεγάλες εταιρείες, σχεδόν σε καμία, αυτός που ασκεί το μάνατζμεντ δεν έχει 51%. Στις περισσότερες εταιρείες που βλέπετε να διοικεί την εταιρεία, τη μία τράπεζα ή τη Microsoft ή την Google, ο πλειοψηφών μέτοχος έχει 20, 25, 30% max. Λοιπόν, εδώ το δημόσιο έχει 34%, παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος, ο ασκών το management. Άρα γιατί να ανησυχούν οι εργαζόμενοι. Πείτε μου ένα λόγο. Το ίδιο δηλαδή, αν είχε πουληθεί το 17% για να πάρει τους δανειστές, θα ήταν καλά. Δεν το σχολιάσατε. Για να πάρουμε κουβέντα σοβαρή. Γιατί το σχολιάσατε. Και δεν σχολιάστηκε ο Τσίπρας έδινε το 17% στους δανειστές. Το σχολιάζαμε εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Μητσοτάκης κατάφερε να κρατήσει την εταιρεία. Και το σχολιάζετε, κύριε. Το σχολιάζαμε εκείνη την περίοδο, κύριε. Όχι τώρα το σχολιάζετε. Που κατάφερε η Νέα Δημοκρατία το 17% να μείνει στον Έλληνα. Μέτοχο της ΔΕΗ. Και όχι στους δανειστές. Αν είχε επιτυχία, απομένει να φανεί. Θα μας μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ και δεν τρέπονται. Από το αν ο μάνατζερ θα μπορέσει να προστατεύσει εργαζόμενους και νοικοκυριά εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αυτό δεν είναι κρίσιμο. Υπάρχει αγωνία. Η δική σας αγωνία δεν είναι επίσης αυτή που τα λεφτά δεν τα νοιάζουν. Αυτές είναι αποφάσεις της κυβερνήσεως. Τι πράγμα. Τώρα η κυβέρνηση βάζει τα λεφτά. Λέτε, είναι δηλαδή ιδιωτική εταιρεία με ιδιωτικονομικά κριτήρια εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Δεν ασκεί κοινωνική πολιτική ΔΕΗ. Τι είναι αυτά που λέτε. Όχι, με συγχωρείτε. Από 2.000 εταιρεία είναι ιδιωτική. Με συγχωρείτε. Στην έκθεση της διεθνούς εκθέσεις. Δεν σας συγχωρώ καθόλου. Αν δεν ξέρετε ότι δεν είναι στο χρηματιστήριο από το 2000 και το είμαι ιδιωτικονομικά κριτήρια, δεν σας συγχωρώ. Τότε γιατί στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης δεν υπόθηκε τίποτα για αυτή την εθνική επιτυχία. Είναι ένα ερώτημα που βάζει η αντιπολίτευση.
Δεν είναι σημαντικό ερώτημα. Διότι μπράβο. Να απαντήσω. Να απαντήσει. Μόνο κάποιος άσχετος με την οικονομία, δεν λέω εσείς, με δεν το καταλαβαίνετε. Λέω σε αυτό μου θέτει το ερώτημα, μπορεί να σοβαρά να ρωτήσει γιατί μια κίνηση που επηρεάζει μια μετοχή μιας μεγάλης εταιρείας δεν ανακοινώθηκε πριν γίνει. Έχετε εσείς δει ποτέ στην ιστορία του καπιταλισμού να βγαίνει κάποιος και να προαναγγέλει μια μεγάλη χρηματιστηριακή κίνηση, κύριε Παυλόπουλε? Συγγνώμη, μιλάω σε εσάς. Προφανώς μεταφέρετε ένα βλακώδες ερώτημα ενός ανοήτου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίτε εσείς για το βλακώδες ερώτημα. Προφανώς ποτέ στον καπιταλισμό δεν προαναγγέλει μια χρηματιστηριακή κίνηση. Αυτή είναι η απάντηση. Μάλιστα. Τόσο απλό. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά εντυπωσιάζομαι. Στην Ελλάδα νομίζω θα ξανανακαλύπτω τον τροχό. Επαναλαμβάνω. Σύμφωνα με το μνημόνιο του Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό τον ευχαριστούσε η Μέρκελ τόσο πολύ, και γι' αυτό το 17% των μετοχών της ΔΕΗ έπρεπε να πουληθεί και να πάει για το χρέος, δηλαδή στους δανειστές. Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία που κατάφερε να εξασφαλίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό το 17% και τα χρήματα που έφερε, που είναι πολλά περισσότερα, γιατί αυξήθηκε η αξία της ΔΕΗ από τα χάλια του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήγαν στους δανειστές, έμειναν μέσα στην εταιρεία για να μπορέσει η εταιρεία να προκόψει. Έχει καμία σχέση, κύριε Παυλόπουλε, η μία συμφωνία του Τσίπρα με την άλλη του Μητσοτάκη? Και μιλάνε για ειδικό δικαστήριο αυτή. Θα πρέπει να δούμε, κύριε Γεωργιάδη μου, πριν πανηγυρίσουμε μαζί σας, τι θα γίνει με τους καταναλωτές. Και εδώ έχουμε δρόμο μπροστά μας. Αν δηλαδή εσείς ο μάνατζερ. Κάθε δικαίωμα, αν δηλαδή ο μάνατζερ. Δεν έχει με τα χάλια που άφησε. Ορίστε. Εσείς μπορείτε να δείτε ό,τι θέλετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα να μιλάει με τα χάλια που άφησε. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Η μεγαλύτερη του αποτυχία και μια της μεγάλης επιτυχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.